Καλησπέρα σας, Dragons. Το χόμπι μου είναι να σχεδιάζω αυτοκίνητα. Έτσι, design αμαξωμάτων, έτσι. Συγχαρητήρια. Και σας έχω την λόγο πρόταση, το οποίο είναι για το μελλοντικό πόνι εδώ. Έτσι, η πρότασή μου αυτή. Τι περιέχει ακριβώς αυτό το έκτρωμα? Τα σχέδια που έχετε κάνει μέχρι τι σημείο είναι? Είναι μόνο το αμάξωμα ή είναι και τα υπόλοιπα? Είναι το αμάξωμα, έχω και τα υπόλοιπα. Απλά τώρα σας έχω φέρει το αμάξωμα, έτσι. Και τι ζητάς από εμάς? Να πουλήσω το σχέδιο, αυτό το πράγμα θα ήθελα. Είστε έτοιμοι για μιούτ? Στα 200.000. Πόσα? Απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά, έτσι, αυτό το αυτοκίνητο. Εμάς βρήκες. Είναι η κυρίως σας δουλειά? Όχι, είναι... δεν είναι η κυρίως η δουλειά. Η κυρίως μου είναι αγρότης. Έχω απνεγέλια. Είμαι... ασχολούμαι με... με τις ταβανόπροκες. Το έτος 2002 είχα στείλει σε ένα διαγωνισμό στην Πεζό. Ψάχναν να βρουν ένα ρετροφουτουρίσμο μοντέλο. Το luxurious appearance. Είχα συμμετάσχει εγώ με μια πρότασή μου, η οποία την είχα στείλει από το Αίγιο, από ένα κατάστημα με φωτοτυπίες. Κατόπιν αυτού διαπίστωσα ότι το σχέδιό μου κυκλοφόρησε. Με μικρές παραλλαγές. Είναι κλοπή! Το αυτοκίνητο που είχα στείλει τότε εγώ σε αυτούς έμοιαζε με το δικό μου που είχα στείλει στο διαγωνισμό. Έτσι. Το κύριο που... το σχέδιο. Μοιάζει πάρα πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ το δικό μου. Δηλαδή μοιάζει σε ένα ποσοστό 90%. Έτσι. Ψέματα. Ψέματα. Πήγα σπίτι, θυμάμαι, και ό,τι σχέδια είχα τα έκαψα όλα τότε. Έτσι. You were on fire, my man. Το 2010 κυκλοφόρησε αυτό το αυτοκίνητο. Όταν το είδα από κοντά, σταματάω, το πήρα καλιά. Έρχεται εκείνο σπίτι αυτοκίνητο μου λέει: τι κάνει, τι έπαθε, μου λέει: πάτε, πάτε, όχι, του λέω, συγγνώμη, του λέω τίποτα. Τι θα του πει. Λοκολόκο. Λοκολό. Είναι σαν τα λιγένια μάρμαρα, έτσι. Άντε, πάρτε του άκρου τώρα. Το ίδιο πράγμα είναι. Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο? Με τι πρόγραμμα σχεδιάσατε το αυτοκίνητο? Είμαι πολύ περίεργο. Σε αλία, στούλμπαρ. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει καν έτσι. Έτσι. Δεν καταλαβαίνουν τι του λέει ο Πάνος. Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα. Δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Η πόνη δεν θα κάνει claim κάποια το. Κοιτάξτε, αυτά εγώ τα έχω το χειρό στο δικά μου τα σχέδια. Θα είναι πρωτότυπη ιδέα. Δεν μπορεί να λέγεται όμως πόνη. Είναι βασισμένο πάνω στο πόνη. Δεν θα λέγεται πόνη. Δεν θα λέγεται πόνη. Όχι, όχι. Δεν καταλαβαίνω, ρε! Δεν καταλαβαίνω! Σου έχει κάνει εσύ ένα design για αυτοκίνητο. Ακριβώς. Σαν το πόνη. Σαν το πόνη. Και θέλει να πουλήσει το design. Έτσι, το μελλοντικό πόνη. Έτσι. Αλλά δεν μπορείς να το ονομάσεις πόνι, διότι το πόνι, το όνομα, το έχει κάποιος άλλος. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Ήδη μου έχει γίνει μια πρόταση από την πόνι, δηλαδή. Έτσι. Α, έχετε μιλήσει? Έχει γίνει μια πρόταση, ναι, από γιατί την πόνι. Γιατί δεν την πήρατε? Δεν έχει ολοκληρωθεί η πρόταση ακόμα. Άσε ρε, άσε ρε. Ούτως και το δικό μου έχει ολοκληρωθεί, καταλάβατε. Τι έγινε, παιδιά? Είναι μακέτο τούτο το έργο. Εγώ είμαι εκτός. Είμαι εκτός. Είμαι εκτός. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω profit. Όπα. Και γι' αυτό είμαι εκτός. Πες μου, τι σκέφτεσαι? Να μπορούσαμε να βρούμε κάποιον επενδυτή πάνω σε αυτό. Έτσι. Εγώ είμαι επενδυτή. Εσύ είσαι επενδυτή. Ωραία. Yeah. Hello! Τι καλύτερο, τι καλύτερο τότε. Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι. Δυστυχώς είμαι εκτός. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σας γνώρισα, έτσι. Κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ήταν μια εμπειρία πολύ δυνατή, μπορώ να πω, έτσι. Σταμάτα! Στα άμεσα σχέδιά μου είναι σχεδιασμός ενός σούπερκαρ. Με ελληνικά στοιχεία. Από την ελληνική παράδοση που έχουμε. Και μυθολογία. Και είναι το αυτοκίνητο το οποίο θα μας βάλει στον παγκόσμιο χάρτη τεχνολογίας σαν Ελλάδα. Έτσι. Αλλά αυτοί είστε. Ιδού. Ορίστε. Τι ιδού ορίστε? Τι βλέπεις? Τίποτα. Τίποτα. Και όμως αυτό που βλέπεις είναι η μεγαλύτερη αποθήκη με αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας από την Ινδία. Έτσι.